Εδώ μεταξύ κάνουμε διαπραγμάτευση με φάντασμα. Είναι αόρατος ο τύπος, έχει μπαγκάρει το παιχνίδι. Πόπο ρε, ει. Πάρ' τον εδώ, κοίτα πώς είναι. Ο Μεξικανός, ο Γκαλιάρντο, έρχεται στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, ο Τσάβες, άλλος ένας Μεξικανός, κεντρικός χαφ και αμυντικός χαφ, υπογράφει στον Παναθηναϊκό. Κάθε χρόνο στο FIFA, εθνική Μεξικού και εθνική Κατάρ. Έφυγε και ο Παλάσιος, κοίτα το μωρέ. Μάικλ, κυρίες και κύριοι, ο Βραζιλιάνος. Κυρίες και κύριοι, ο Λουίς Μουριέλ, επιθετικός Κολομβιανός, κλείνει αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό. Έχουμε φτιάξει την ιδανική Λάτιν ομάδα. Νάτος, 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 μόνος του! Γκολ! Φίλοι του GameWorld, καλησπέρα. Ήρθε η στιγμή να παίξουμε Manager Career στο FC24 και ξεκινάμε. Αυτό εδώ είναι μία έκδοση δική μου γύρω στα 60. Λοιπόν, θέλω αυτό τον τύπο, αλλά να του αλλάξουμε τα μουσάκια. Και παπουτσάκι αθλητικό. Και θα παίξουμε κλασικά σε ιταλικό πρωτάθλημα κάνοντας αλλαγή τις ομάδες. Αλλάζουμε εδώ τη Φροσινόνε, βάζουμε την ΑΕΚ. Σαρλεντιτάνα βάζουμε από ΕΛ. Έμπολη βάζουμε Παναθηναϊκό. Και Σασουόλο και βάζουμε ΠΑΟΚ. Και επιλέγουμε Παναθηναϊκό. Εδώ διαλέγουμε και γήπεδο. Πάμε Στάντιον Ολυμπίκ, ξέρω εγώ. Όλα πράσινα. Και τα δίχτυα. Να βάλουμε και εδώ ένα πρασινάκι. Λοιπόν, δυσκολία αγώνα. Όπως ξέρετε, παίζουμε στο Ultimate, στην ανώτερη δυσκολία. Τώρα, διαπραγματεύσεις βάζουμε χαλαρές, γιατί με τις αυστηρές έχουμε θέμα. Signore e signori, siamo lieti di dare. Εδώ είναι η πρώτη συνέντευξη τύπου. Κλασικά. Η cringe παρουσίαση. Μπορούμε λέει, να θέσουμε tactical vision. Τώρα έχει στοιχεία football manager φέτος και στις τακτικές και στην πρόσληψη γυμναστών. Counter attack. Λοιπόν, εδώ προσλαμβάνουμε για πρώτη φορά και γυμναστές. Αυτός εδώ είναι ό,τι καλύτερο. Εβδομαδίως μισθός 12.600. Ναι, οπωσδήποτε. Και μπορούμε να προσλάβουμε διαφορετικούς γυμναστές για κάθε θέση. Οπότε μας λέει πόσο καλός είναι σε κάθε θέση. Καλά, ο τύπος είναι άριστος. Στους μέσους. Βάλουμε εκεί. Τώρα αυτά αφαιρούνται από το budget μεταγραφών, να ξέρετε. 9 συν 5 πάμε εδώ. Οπότε πάμε done. Εδώ στο Squad Hub θα κάνουμε τις πρώτες μας άντε του transfer list. Λοντίγκιν φεύγει, Ξενόπουλος φεύγει. Pace 77, ο Χουάνκαρ 85, ο Μλαντένοβιτς. Μπορούμε να πουλήσουμε το Χουάνκαρ. Ο Palmer Brown είναι και αργός και έχει και χαμηλό rating, οπότε το βάζω για πούλημα και μόλις τώρα ήρθε, ωστόσο φεύγει. Ο Κότσιρας είναι σε ηλικία για πούλημα. Ο Ζέκα εννοείται πούλημα, όπως ήρθες έφυγες ξανά. Ο Πέρεθ ηλικία για πούλημα και πόσο να πιάσει τώρα. Ο Αράο 31 είναι πιο γρήγορος από τον Πέρεθ. Πάμε, Τσοκάι πούλημα. Θα διώξουμε και τον Τζέριν. Ο Ντούρισιτς. Καλός μεν, αργός δε, 31 κι αυτός. Κλάιν Χάισλερ, εντάξει, δρόμο. Ο Βέρμπιτς πρέπει να φύγει, έχουμε τον Αϊτόρο εκεί πέρα. Σαρδέλης πούλημα. Παλάσιος, εντάξει, τον κρατάμε ένα γρήγορος. Γερεμέγεφ, όπως ήρθες έφυγες, πούλημα. Και μετά θα σας εκπλήξω, Σπόραρ πούλημα, Ιωαννίδης πούλημα. Γεια σας. Θέλουμε καλά παιχτάκια. Πάμε στην Ακαδημία να δούμε τι θα τσιμπήσουμε. Αυτοί οι παίχτες κάθε φορά είναι διαφορετικοί, να ξέρετε. Αυτόν τον Άγγλο, ξέρω εγώ, 52, rating 58. Ας πούμε αυτός ο Κάτλικ. Promote. Και μετά μπορούμε να τον πουλήσουμε. Κρούπα. Λοιπόν, αυτούς τους ανεβάσαμε πρώτη ομάδα. Πάμε να δούμε τώρα ποιοι είναι οι ελεύθεροι παίχτες. Λοιπόν, έχουμε προσφορά για τον Παλάσιο, τον οποίο δεν βάλαμε για πούλημα. Πρέπει να προσλάβουμε για κάνα scout. Πάμε εδώ, με μία μέση λύση. 4.700 λέει μας δίνουνε και είναι όσο το market value του, τον παίκτη δεν τον πουλάμε κανονικά. Και η προσφορά είναι από τη Φιωρεντίνα. Λοιπόν, θεωρώ ότι μπορώ να πάρω μια καλύτερη τιμή, μπορώ να τον πουλήσω τον Παλάσιος και λόγω ηλικίας πιστεύω ότι αξίζει. Να προτείνουμε 5.200. Ωχ, είχε ανέβει και το tension. Άντε 4.800 μαλάκες εκβιαστές. Πάρτε τον να πούμε. Πουλήθηκε ο Παλάσιος. Μάικλ Ρίτσαρντ Ντελγκάντο Ντε Ολιβέιρα. Είναι ο Μάικλ ο σκέτος, 27 ετών. Αλ Χιλάλ, 94 pace. Shooting όμως έχει 71, Overall 77. Λοιπόν, πάμε να αγοράσουμε τον Μάικλ, να δούμε πόσο έχει. Καλά, δεν ξέρουμε και πόσο κοστίζει το μεταξύ. Εδώ μεταξύ κάνουμε διαπραγμάτευση με φάντασμα. Είναι αόρατος ο τύπος, έχει μπαγκάρει το παιχνίδι. Πόπο ρε, ει. Πάρ' τον εδώ, κοίτα πώς είναι. Λογικά μπορεί να χρειαστεί να το πάμε restart αυτό. Λοιπόν, Verbiage, ας σου πω τι θα γίνει τώρα. Αυτοί θέλουν λεφτά, τους έχω καταλάβει. 9,5 και το Verbiage.
Έλα, πάρτε και σκάσε. Και Salon Close 15%. Κοίτα τους μαλάκες, ρε εσύ. Πάρ' το Σπόραρ που είναι πολύ ωραίος παίχτης. Δεν σ' αρέσει αυτό το παιδί το ωραίο το αγόρι. Πάρε 9,5 και το Σπόραρ. Μη γαμιέσαι και θα πας στα 12,5. Πάρ' τα όλα, ρε φίλε. Να, ορίστε. 9,700 και το Σπόραρ. Άγα, μη σου πάρ' τα. Ω, το κλείσαμε με το φάντασμα. Κλείσαμε το deal. Δώσαμε το Σπόραρ εδώ στο φάντασμα και 9,5 εκατομμυριάκια. Και άντε, γεια. Και πήραμε τον Μάικλ. Καλά, τι άλλο θες. Λοιπόν, negotiate μετά στον επόμενο γύρο. Να πάρω τα λεφτά του Παλάσιους, γιατί δεν βγαίνω μάνα μου για την εβδομάδα αυτή. Λοιπόν, η Motherwell θέλει τον McFadden. Πάρτε τον. Palmer Brown. Η Toulouse 2.800, ενώ έχει 2.300. Χουάνκαρ. Ω, Σπόραρ. Τέλος, τώρα αρχίσουμε να ξεπουλάμε. Να ζητήσουμε 4.300. Ω, 4.300 για το Σπόραρ. Γελάνε και τα τσιμέντα της Λεωφόρου. Λοιπόν, εδώ μας δίνουν 2.800, θα τους πούμε 2.300. Το κλείσαμε 3%. Προσφορά και για τον Κότσιρα. Η ΑΕΚ θέλει τον Μπρινιόλι. Ανταλλαγή. Τι λέτε, ρε κουφάλες. Ω, και για τον Μπέρεθ. Όσο είναι, φίλε, να φύγει. Όχι, ρε φίλε. Αργήσαμε πολύ. Περιμέναμε τα λεφτά. Η Σερβέτ θέλει τον Ξενόπουλο. Πάρτε τον. Γκαγιάρδο, free agent. Καλά, όπως είμαστε. Λοιπόν, 17.500 την εβδομάδα, 16.500 κτλ. Counter. 16.500. Ωραία, τέλεια, το κλείσαμε. Πήραμε δυνατό αριστερό back. Ο Μεξικανός, ο Γκαλιάρντο, έρχεται στον Παναθηναϊκό και φυσικά θα είναι πολύ καλύτερος από ο Χουάνκαρ. Χεσούς Γκαλιάρντο, λοιπόν. 76 overall. Και ο Τσάβες, φοβερό αμυντικό χαφ. 20.000 weights και σε ένα bonus 200. Θα μας πει καμιά μαλακία τώρα. Ω! Ρίζαν Μπλόφερ, λογική προσφορά. Άλλα 20.000. Και αυτή η μεταγραφή αξιολογείται με αλφα. 80 rating ο Τσάβες. Ωρε τύχη να γίνει. Ο Κορώνα ο Μεξικάνος παίζει extreme και στις δύο πλευρές και έχει 80 rating. Είναι ασύλληπτο αυτό το πράγμα. Μιλάμε για ψέμα τώρα, έτσι. 20 εκατομμύρια αξία. Δεν υπάρχει αυτό. 47.000. Σοβαρά τώρα, ο παίκτης έχει τατουάζ με φιλί, ξέρω εγώ, από την κοπέλα του, τι είναι αυτό. Ω, τέλεια. 35.000 μισθό και τα κέρατά του. Καλά. 80 rating παίκτης, ο Κορώνα. Εθνική Μεξικού. Ο Τζίζους Κορώνα ή Χεσούς Κορώνα. 80 rating Μεξικανός. Εξτρέμ. Τόσο αριστερός και δεξιός εξτρέμ. Υπογράφει τον Παναθηναϊκό. Χεσούς Μανουέλ Κορώνα Ρουίθ. Εντάξει, από ένα σημείο και μετά καταντάει αστείο. Δηλαδή, η ομάδα γεμίζει Μεξικανούς. Αλέξης Βέγκα. Αυτό τον είχα αγοράσει σίγουρα. Κάτι μου λέει το όνομα. 79 rating, 82 potential. Δεν γίνεται όλη η Εθνική Μεξικού να είναι ελεύθερη κάθε φορά και να τους αγοράζουμε ελεύθερους για πλάκα. Ας πούμε αυτό. Okay. Λοιπόν, ο αριστερός εξτρέμ Αλέξης Βέγκα με 79 rating και 82 potential έρχεται και αυτό στον Παναθηναϊκό. Για κάποιο λόγο όλοι οι Μεξικανοί έχουν την ίδια φάτσα, δεν ξέρω τι γίνεται. Έχει γεμίσει η ομάδα του Παναθηναϊκού με κλόνους αυτή τη στιγμή. Μεξικανικούς κλόνους. Χένρι Μάρτιν, 30 ετών, center for, ο οποίος έχει 82 finishing, 79 shot power, έχει πολύ καλό άλμα, 95 jumping. Μεξικανός, τι άλλο, εντάξει, την Εθνική Μεξικού έχουμε φτιάξει πλέον. Wage και signing bonus, το κάνουμε 25. Α, δεν ήταν αυτό που περιμέναμε, αλλά το κλείσαμε. Ο Χένρι Μάρτιν, ο Μεξικανός center for, με εκπληκτικά στατιστικά, είναι και αυτός κλόνος των υπολείπων. 95 jumping, 82 finishing, κλείνει στον Παναθηναϊκό. Και φυσικά είναι κλάσης ανώτερος από τον οποιοδήποτε Σπόραρ και Ιωαννίδη. Η ομάδα με τους Μεξικανικούς κλόνους είναι έτοιμη να κατακτήσει πρωτάθλημα και να σκίσει στην Ευρώπη. Σας ρώτησα ποιον YouTuber θυμίζει ο Γιάννης Κότσιρας σε αυτή τη φωτογραφία. Δεν τον έχετε βρει ακόμα. Περιμένω να μου πείτε στα σχόλια ποιον YouTuber σας θυμίζει. Ο Παλάσιος τελικά ακόμα να φύγει. Ακόμα το συζητάνε να φύγει, να μην φύγει. Τι κάνουν εκεί πέρα. Να και ο Βέγκα. Το ψέμα το ίδιο. Τώρα μπορούμε να πουλήσουμε και τον Μπερνάρ άνετα. Άντε, γιατί έχουν μαζευτεί πολλοί παίχτες και πώς θα βγάλουμε λεφτά τώρα. Πρέπει να αρχίσουμε να πουλάμε. Πούλημα και εσύ, Μπερνάρ, γεια σου. Έχουμε πρόταση για τον Γκρούπα. Γεια σου. Βέρμπιτς, γεια σου. Έφυγε και ο Παλάσιος. Κοίτα το μωρέ. Κοίτα το μωρέ. Στεναχωρημένος. Άχουτο. Κοίτα το. Καταβεβλημένος είναι. Γεια σας, παιδιά. Πω. Του έχει πέσει βαριά η βαλίτσα. Φιωρεντίνα πήγε ο Παλάσιος. Το καλό να πάει το παιδί να παίξει μπαλίτσα.
Pre-season tournament invite. Θέλω τον Μάικλ γιατί είναι ταχύτατος, ρε γάμο του. Πάμε στο τουρνουά. Λοιπόν, έχουμε Champions Trophy με Ρετζιάννα, Μοντένα, Μπόχουμ, Κολονία, Κοζέτσα. Νάνα. Εδώ έχουμε το European Shield, πιο δύσκολο. Μπάρι, Πίζα, Σπέτσια, Πάρμα είναι δύσκολη. European International, εδώ είναι το πιο ζώρικο από όλα. Πάμε στο πιο δύσκολο, πάμε για τα πολλά. Να δούμε τώρα πώς θα δέσει η ομάδα, πώς θα κουμπώσει. Ξανά προσφορά για τον Μάικλ της Αλ Χιλάλ. Έχουμε 26 εκατομμύρια budget. Player swap, πρέπει οπωσδήποτε να πουλήσουμε παίχτη. Λοιπόν, όπα, θέλουν, λέει, 5 εκατομμύρια και τον Αράο. Γιατί κουφάλες θέλετε τον Αράο. 8,8 εκατομμύρια, λέει. Κοίταξε, αφού ο παίχτης λοιπόν έχει 11 εκατομμύρια, άντε. Τα αφήνουμε στα 8, θέλει τα λεφτά. 39.000 μισθό. 25.500, λέει, και 2.60. 23.500 και 2.40. Οχου, άντε, επιμένει, 25.500. Λοιπόν, κλείσαμε τον Μάικλ. Μάικλ Ρίτσαρντ Ντελγκάτο Ντε Ολιβέιρα. Από τους πιο γρήγορους εξτρέμ που υπάρχει στο FC24, 94 pace. Ο άνθρωπος είναι βολίδα, έτσι. Εδώ έχει πάθει πλάκα ο γυμναστής με τα εργομετρικά σου. Λέει, τι γίνεται εδώ πέρα. Τι γράφει εδώ το χρονόμετρο. Είναι δυνατόν. Μάικλ, κυρίες και κύριοι, ο Βραζιλιάνος. Αριστερός και δεξιός εξτρέμ. Το μόνο που μένει είναι να πουλήσουμε τους παίκτες που έχουμε αυτή τη στιγμή από την παλιά ομάδα. Μαντσίνι πούλημα, γεια σου. Θα μπορούσαμε να πάρουμε και κανένα βαρβάτο έτσι αρχιδάτο σεντερφόρ. Γετβάι, ωοοο, 5.200.000. Σέγκεφελ, το θέλει η ΑΕΚ, ούτε καν. Τσέριν, ναι, πούλημα. Φώτσιο Ανίδης, ανταλλαγή λέει με τον Παύλ Ταβίτοβιτς, ούτε καν. Με 2.600, όχι, με 2.500 είναι δικό σας. Επιμένει ρε, σέντερ μπακ Παύλ Ταβίτοβιτς. Τίποτα, τζάμπα πράγμα ρε. 1.900 και δεν θέλω κανένα παίχτη. Πάρτονα! Πάρτονα! Να φύγει ο CR7 των φτωχών. Δεν μου κάνει. Μπερνάρντ, επιτέλους. Η Μαρσέη, 5,5 εκατομμύρια. Αυτά είναι. Τσοκάι, 2.350. Εντάξει, σε λυπάμαι. Στον δίνω 2.350. Γεια σου. Λουίς Μουριέλας, είναι και 32. Δεν με νοιάζει. Ο τύπος είναι παιχταράς. Να δώσουμε 10 και το Μαντσίνι. Το κλείσαμε! Πω πω φίλε, πόσα λεφτά ζητάει! 44.500 με 40.500 και signing bonus 300. Και στα 25 γκολ ζητάει και 2,5 εκατομμύρια! Yes! Το κλείσαμε! Κυρίες και κύριοι, ο Λουίς Μουριέλ, επιθετικός Κολομβιανός, κλείνει αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό. Έχουμε φτιάξει την ιδανική Latin ομάδα. Ο Λουίς Μουριέλ είναι γρήγορος, έχει σουτάλα, θα τους γλεντήσει μπροστά. Και εδώ χαιρετάει και τους Μεξικανούς φίλους του. Ήρθε η ώρα λοιπόν του φιλικού με την Παλέρμο. Τώρα κάνουμε και training άμα θέλουμε. Τη Φραντσέσκο Μπρουνόρι έχει ωραία παιχτάκια. Παίζουμε σε ultimate δυσκολία για να δούμε. Πρώτο match στον Μπερναμπέου. Η Latin ομάδα του Παναθηναϊκού. Χορηγός στοίχημαν. Ωραίο το στοίχημα, μπήκε και στο FC24, δεν τους χάλασε. Διαρκής πίεση, μικρότερο width, μικρότερο depth, καθίστε πίσω, fast build-up, direct passing και players in the box. Έχω βάλει τον Μάικλ για extreme, μπορούσα να βάλω και τον Βέγκα, θα δούμε τώρα. Να το, καλή πάσα! Όχι, τι έχασα, δεν γίνονται αυτά! Έπρεπε να μπει γκολ από τα αποδυτήρια εκεί. Να το σπέρασε! Όχι, είναι μόνο το άλλο γάμο. Ότι πρέπει να δώσω πάσα. Και αργούν οι κινήσεις των παιχτών ακόμα πιο πολύ φέτος. Ο άλλος είναι offside. Τι έγινε? Όχι, το φάγαμε. Οι άλλοι κοιμούνται, ρε φίλε. Τον κοιτάνε και κοιμούνται. Εκεί ο Μάγνουσον, όπως είναι. Δρόμο ο Μάγνουσον. Όλη άμυνα αλλαγή. Η αμυντική που μου τη γλιτώσατε και δεν σας πούλησα, εσείς μου την κάνατε ζημιά. Θα φάτε κι εσείς τον πούλο. Όλη άμυνα τον πούλο. Τίποτα, οι άμυνες είναι τρύπιες φέτος. Το τρώγαμε εκεί. Τι έκανε εκεί, το τζάκισε. Βγάλε το μια κίτρινη. Και κάμερα πρώτου προσώπου με διαιτητή, γελάω. Ωραία, πάμε για σεντρούλα. Ωχ, τώρα με τον Μάγνουσον πάει. Την κάτσαμε. Ευτυχώς έπιασε ο Μπρινιόλι. Έλα, έφυγες. Εδώ, πέρνατη. Έλα! Θα το φάμε τώρα. Εδώ έφυγες, να το. Μέσα. Γκολ! Γκολ!
γκολ! 1-1, ισοφαρίζει η Πανάθα. Ο Τσάβες το βαλέ. Ο άλλος είναι μόνος του. Μπράβο, κόψανε. Βιλένα, ωραίος ο Βιλένα. Έλα, πώς την περνάει έτσι, ποιος το μαρκάρει εκεί πέρα. Θα πάρει πόδιο ο Μάγνουσον, όπως είναι όλη η άμυνα και δεν έχω να βάλω ένα πνευματικό στόπερ. Τα μαύρα χάλια, παιδιά, μακριά, όποιος έχει Παναθηναϊκό, αλλάξτε και τα στόπερ ακόμα, ρε. Δεν υπάρχει ο Μάγνουσον, μέχρι να στρίψει πρέπει να βγάλει φλάς. Ξέχασα να ξυλώσω όλη την άμυνα. Πάρ' το εδώ. Ω, την έκλεψα! Γαμώ το! Για λίγο! Τέλος πρώτη μηχρόνου, χάλια παιδιά και δεν έχω να βάλω και άτομα στην άμυνα. Δηλαδή είμαι στο τσακ να βάλω, τι να βάλω, το Βιλένα αντί του Μάγνουσον. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν βλέπετε αυτό το πράγμα, δεν γίνεται. Δεν μπορώ να τον βλέπω. Βάλω το Ζέκα, τι να κάνω. Πρέπει να αγοράσω πολλούς παίχτες ακόμα. Ειδικά στόπερ έτσι. Και τερματοφύλακα βασικά και Μπρινιόλι θα φύγει. Έπρεπε να κάνω διαπραγματεύσεις με την ΑΕΚ. Να πουλήσω Μπρινιόλι με κάποιο τρόπο και να πάρω ένα καλύτερο. Νάτος, μόνος του! Γκολ! 2-2! Σουρωτήρια οι άμυνες. Ο Τσάβας πάλι, μωρή παιχτούρα. Τους έχει τρελάνει όλους. Παραλίγο, το πιάσε ο Μπρινιόλι. Προσπαθεί να γλιτώσει τη θέση του Μπρινιόλι. Τρέξε βρε προς την μπάλα βρε τα γάρι. Ωραίος, το πιάσε. Ο Μουριέλ με τον Μάρτιν. Το πιάσε πάλι ο Μπρινιόλι. Γίνεται και αλλαγή, μπήκε μέσα ο Μάρτιν. Πιάσε τον Μπρινιόλι, ωραίος. Νάτος πάλι! Αχ! Ποιο εκεί έπρεπε να του τη βγάλει, είναι δυνατόν ρε Σιάρα, να μας τρελάνεις τελείως. Τι πάσε είναι αυτή. Τον έβγαζες εκεί μόνο του, μέσα στην αντίπαλη άμυνα. Μέσα, το διόρθωσα. Και μετά πάτησα διώξουμε και το διόρθωσα. Εδώ ωραία η διεκδίκηση, ρεαλιστική φέτος. Στις κεφαλιές είναι πιο ρεαλιστικό φέτος το FIFA. Το FC. Οπ! Το φάγα. Μαλάκια. Σε φύγει. Αχ, προθυμένη, τη βγάζω και εσύ πας από την άλλη μεριά. Οχ, κόντρα ρε. Κλείς του εκεί πέρα το διάδρομο να την κλέψουμε, μπας και προλάβουμε και σοφαρίσουμε. Ποιοι είναι πιο κουρασμένοι. 0% στάμινα. Βέβαια, κάνουμε ασκήσεις φυσικής αντοχής στην προπόνηση, μου φαίνεται. Κατεβαίνουν οι άλλοι μόνοι τους. Έχει σηκωθεί και έχει φύγει όλη η άμυνα. Τέταρτο. Γάμισε τα τώρα, εντάξει. Ψοφίμια όλοι. Την κλέψαμε. Έλα ένας. Κοίτα να δεις τώρα, χάσαμε μια καλή ευκαιρία. Γαμώτο. Τίποτα, 4-2 χάλια η άμυνα. Ξύλωμα όπως είναι τα στόπερ. Ο Μπρινιόλι, όλοι δρόμο, είναι αυτοί που ξέχασα να ξυλώσω. Εντάξει, ευτυχώς είναι φιλικό τουρνουά, δεν μας επηρεάζει. Πρώτο gameplay βίντεο για το Manager Career, ελπίζω να σας άρεσε. Πείτε μου τη γνώμη στα σχόλια, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe και να μου πείτε και εσείς τι μεταγραφές κάνετε και ποια ομάδα έχετε επιλέξει στο Manager Career. Τα λέμε, να είστε καλά.